Σταθοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως μετά η κυρία Ράπτη Ζωή από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, μετά από 10 χρόνια σκληρής λιτότητας και μνημονίων, είχατε φέτος για πρώτη φορά την ευκαιρία να είστε η κυβέρνηση που θα καταρτήσει έναν προϋπολογισμό εκτός των στενών δημοσιονομικών ορίων των προηγούμενων ετών. Αντί να λέτε ευχαριστώ που σας παραδόθηκε μια χώρα εκτός μνημονίων, έρχεστε εδώ και πρώτα απ' όλα συκοφαντείτε συναδέλφους με ιστορία στον χώρο αυτό και αντί να έρχεστε εδώ και να λέτε ευχαριστώ και να φτιάχνετε και έναν αναπτυξιακό και κοινωνικό προϋπολογισμό, φτιάχνετε έναν προϋπολογισμό που καμία σχέση δεν έχει με το όφελος του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας. Ο προϋπολογισμός του 2020 επικυρώνει το πλαίσιο πολιτικών που ήδη εφαρμόζεται αυτούς τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής σας. Απαξίωση του δημοσίου τομέα, συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους και ταυτόχρονα διόγκωση του επιτελικού κράτους και των ανεξέλεγκτων διορισμών και αιμονική σχεδόν προσήλωση σε φοροαπαλλαγές, αλλά τι φοροαπαλλαγές, των μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ας τα πάρουμε όμως ένα-ένα. Αυτές τις μέρες, διαβάζοντας το κεφάλαιο, όχι του Μάρξ, το κεφάλαιο του 21ου αιώνα, του Πικετή, το οποίο αν δεν το έχετε διαβάσει σας το συστήνω ανεπιφύλακτα, έμεινα σε κάτι το οποίο λέει σε κάποιο σημείο του. Ότι το κοινωνικό κράτος αποτελεί βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της οικονομίας για κάθε προηγμένη χώρα. Εάν όμως οι ίδιοι οι πολίτες δεν πιστούν ότι το κοινωνικό κράτος λειτουργεί σωστά, δεν μπορούν να πιστούν και για την περαιτέρω στήριξή του. Κατευθείαν μου ήρθε στο μυαλό φυσικά η δική σας πολιτική, την οποία πάγια ασκείτε όλα τα τελευταία χρόνια. Η συκοφάντηση και απαξίωση των δημοσίων δομών με σκοπό την πλήρη συρρήκνωσή τους προς όφελος του ιδιωτικού τομέα. Για παράδειγμα, στον χώρο της υγείας είναι εμφανής η πρόθεση συρρήκνωσης του ΕΣΥ προς όφελος των ιδιωτών. Αφού αναστήλατε τις προσλήψεις που είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορα πεδία του τομέα της υγείας για τη στήριξη της δημόσιας περίθαλψης, ανοίγετε ταυτόχρονα την κουβέντα για συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες και δίνοντας χώρο σε επιχειρηματίες υγείας και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Είδαμε αυτή την κουβέντα πώς θα μπουν τα ΣΔΙΤ στα νοσοκομεία και πώς τα νοσοκομεία θα γίνουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, να ανοίγει από στελέχη του χώρου σας αυτές τις μέρες και οφείλετε μια απάντηση σε αυτό. Απ' τη μία λοιπόν κόβετε τις προσλήψεις στην υγεία, απ' την άλλη όμως προχωράτε σε διορισμούς συμμετέρων στο επιτελικό κράτος και γύρω από τον Πρωθυπουργό με παχυλούς μισθούς. Δεν επαρκούσαν όμως οι θέσεις γύρω από το γραφείο του Πρωθυπουργού για τα γαλάζια παιδιά. Και έτσι συνεχίσατε τους διορισμούς συμμετέρων και σε άλλες πολύ κομβικές θέσεις ευθύνης της δημόσιας διοίκησης, όπως για παράδειγμα στις διοικήσεις των δημόσιων νοσοκομείων. Βέβαια, ο όρος παιδιά δεν ταιριάζει και πολύ στις επιλογές που κάνατε εκεί, γιατί είδαμε να διορίζονται συνταξιούχοι πολιτευτές σας, κάποιοι εκ των οποίων με μοναδικό προσόν στο βιογραφικό τους, όχι πτυχία φυσικά, αλλά τη στήριξη στο κόμμα σας. Απ' την άλλη, τους πραγματικούς νέους επιστήμονες αυτής της χώρας επιλέγετε να τους απαξιώσετε, αφού βλέπουν διορισμούς σε επιτελικές θέσεις χωρίς αξιοκρατικές διαδικασίες, χωρίς προσόντα, απλά και μόνο με την κομματική ταυτότητα. Κάτι τέτοιο σας θυμίζω ότι καταλογίζατε στο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο. Σας θυμίζω όμως επίσης ότι εσείς είστε αυτοί που καταργήσατε αμέσως μόλις αναλάβατε το Μητρό Επιτελικών Στελεχών για την κάλυψη επιτελικών θέσεων στο δημόσιο με αξιοκριτικά κριτήρια που ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Βερναρδάκη είχε φτιάξει. Δεν σταματάτε όμως εκεί. Εμπέζετε την νεολαία,
τις υποσχεθήκατε τις προηγούμενες μέρες 500 ολόκληρες θέσεις υψηλά αμοιβόμενες για νέους επιστήμονες. Ενώ απ' την άλλη δεν έχετε καμία πρόθεση να συνεχίσετε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την επιστροφή των νέων επιστημόνων που ξεκίνησε με τις 3.700 προσλήψεις νέων με μεταπτυχιακά και διδακτορικά σε φορείς του δημοσίου αλλά και των προσλήψεων σε υγεία και παιδεία. Γιατί να σας θυμίσω ότι οι νέοι που μεταναστεύουν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης είναι περισσότεροι από 400.000. Και εσείς ισχυρίζεστε ότι σχεδιάζετε προγράμματα για να επαναφέρετε 500 άτομα. Θερμά συγχαρητήρια. Τι κάνετε, είναι το ερώτημα. Τιμωρείτε τους νέους επειδή δεν σας ψήφισαν, επειδή δεν είναι το target group που σας στηρίζει. Θα ήταν μια πολύ απλοϊκή εξήγηση και δεν σας ταιριάζει. Και επίσης τη διαψεύζετε και μόνοι σας. Γιατί ακόμα και τους συνταξιούχους, οι οποίοι σας ψήφισαν, τους εμπέζετε και τους απαξιώνετε κάνοντας περικοπές περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ στις συντάξεις και καταργώντας τη 13η σύνταξη που εσείς είχατε χαρακτηρίσει προεκλογικό δωράκι του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εσείς δεσμευόσασταν για τη μονιμότητα του μέτρου. Άρα δεν είναι θέμα τιμωρίας. Όπως θα έλεγε και ο Μικρούτσικος, μα είναι κάτι πιο βαθύ που σας λερώνει. Είναι η αιμονή σας στη στήριξη των λίγων με πολλά και των πολλών με πολύ λίγα. Αντί λοιπόν να χρησιμοποιήσετε το δημοσιονομικό χώρο που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να στηρίξετε αυτούς που έβαλαν περισσότερο πλάτη στα χρόνια της κρίσης από το εστέρημά τους, αντί να στηρίξετε λοιπόν τη μεσαία τάξη, όπως λέγατε προεκλογικά, τα 1,18 δις που προκύπτουν για θετικά μέτρα, τα επενδύεται στις μειώσεις φόρων των επιχειρήσεων. Σχεδόν το 40% από το όφελος θα το κορπεθούν περίπου 200 επιχειρήσεις με αιτήσια κέρδη πάνω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν ξέρω προσωπικά πόσο θα χαρούν οι συντοπίτες μου στο Κιλκής, για παράδειγμα, με αυτό το μέτρο, διότι δεν ξέρω πολλούς που να έχουν επιχειρήσεις με τέτοιου είδους κέρδη. Συνολικά λοιπόν, από τα 1,18 δις, 123 εκατομμύρια πάει στο κοινωνικό κράτος και τα υπόλοιπα σε μειώσεις φόρων κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων. Με τους αγρότες τα ίδια. Τους κοροϊδέψατε και αυτούς. Ποια είναι η έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο, πού είναι η έκπτωση που υποσχεθήκατε και πού είναι και οι φοροελαφρύνσεις που υποσχεθήκατε. Εκτός και αν εννοείτε τα 173 ευρώ το χρόνο φοροελάφρυνση, ότι θα είναι αυτό που θα σώσει τους αγρότες. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό θα χρειαστώ. Το 173 σαν νούμερο το συναντήσαμε και σε άλλο σημείο του προϋπολογισμού. 173 εκατομμύρια ευρώ είναι η μείωση των επιδομάτων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με αναπηρία, που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2020. Και άλλα 139 εκατομμύρια η μείωση για οικογενειακά επιδόματα, άλλα 50 εκατομμύρια η μείωση για το επίδομα νοικίου και άλλα 30 εκατομμύρια η μείωση για τα σχολικά γεύματα. Αυτά τα επιδόματα μαζί με το κοινωνικό μέρισμα, που τόσο το λιδωρήσατε τα προηγούμενα χρόνια, ήταν για τη στήριξη της μεσαίας τάξης και κυρίως των νέων ανθρώπων, των νέων ζευγαριών που προσπαθούν τώρα να στήσουν τη ζωή τους, κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Και ήταν επίσης χρήματα που έπεφταν στην αγορά και στην πραγματική οικονομία. Και όποιος αμφιβάλλει γι' αυτό, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον φέτος, που το κοινωνικό μέρισμα θα δοθεί σε πολύ περιορισμένο αριθμό ωφελούμενων, να δούμε πώς θα κινηθεί η αγορά τις μέρες των γιορτών. Και μετά γυρίστε να πείτε σε αυτούς τους μικρούς καταστηματάρχες ότι εμείς όμως σας ρίξαμε τη φορολογία 4%. Κυρία συνάδελφε, αντί όλων των παραπάνω, κλείνω κυρία Πρόεδρε, υποσχεθήκατε 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε, έτσι θα πείσετε τους νέους να κάνουν παιδιά ή έτσι θα τους πείσετε να μπουν στην αγορά εργασίας. Είστε αυτοί που στηρίζετε, εσείς είστε αυτοί που στηρίζετε ότι η ισότητα των φύλων και η αποκατάσταση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, η ισότητα των φύλων μάλλον έρχεται μέσα από την αποκατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό και μετακινήσατε παρακαλώ, τη Γενική Γραμματεία Ισότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Εργασίας. Είχατε την ευκαιρία, αλλά δεν το κάνατε. Σας παρακαλώ πολύ. Να αποτυπώσετε... Έχετε φτάσει ήδη στα 9,5 λεπτά, σας παρακαλώ πολύ. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Έχετε, το λέτε εδώ και αρκετή ώρα, σας παρακαλώ. Κλείνω με μια φράση. Πείτε. Είχατε λοιπόν την ευκαιρία να αποτυπώσετε σε αυτόν τον προϋπολογισμό τα μέτρα ενίσχυσης της εργασίας
και τη στήριξη των γυναικών που τέθηκαν εκτός λόγω κρίσης ή που θέλουν να δουλέψουν. Αλλά δεν μπορούν, γιατί λείπουν οι χώροι φύλαξης παιδιών, η πρόνοια για τους ηλικιωμένους, τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, τα μέτρα συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Και είχε όλος αυτός ο κόσμος μια ελπίδα, κύριε, ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα είναι κοινωνικός. Κατά τα άλλα βλέπει πάλι οι φοροελαφρύνσεις να έρχονται σε αυτούς που έχουν και κατέχουν. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.